Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλή σας μέρα, κύριε Πέγκο. Καλημέρα και στους τηλεθεατές μας. Να είστε καλά που είστε εδώ. Και σήμερα έχουμε τις δεσπόζουν οι εκλογές στην Αμερική. Τραμπ, Κάμαλα Χάρις. Αλλάζει κάτι σε εμάς, αλλάζει κάτι στην Ευρώπη και ιδίως στην Ελλάδα, ανάλογα με το ποιος θα είναι ο νικητής των εκλογών? Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για σημαντικές εκλογές στην μεγαλύτερη καπιταλιστική δύναμη της εποχής. Στο ερώτημά σας, αν αλλάζει κάτι, το έχει απαντήσει η ιστορία, όπου οι βασικοί άξονες της αμερικάνικης πολιτικής, της εξωτερικής πολιτικής και της εσωτερικής, γιατί δεν διαχωρίζονται, ξέρετε, αυτές οι πλευρές της πολιτικής, παραμένουν ίδιοι. Δεν αλλάζουν. Είτε εκλέγονται οι δημοκρατικοί, είτε εκλέγονται οι ρεπουμπλικάνοι. Οι αποχρώσεις πιθανά να αλλάζουν, αλλά το πού πάνε τα πράγματα δεν αλλάζουν και είναι λογικό, κύριε Πέγκο, γιατί και τα δύο αυτά κόμματα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν 1,5 αιώνα, εκφράζουν τα συμφέροντα της αμερικάνικης αστικής τάξης, του αμερικάνικου κεφαλαίου. Βεβαίως έχουν καταφέρει, έχουν κατορθώσει να ενσωματώσουν ένα μεγάλο τμήμα του αμερικανικού λαού. Ένα άλλο επίσης πολύ μεγάλο τμήμα απέχει, δεν συμμετέχει σε αυτήν την διαδικασία. Και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε σχέση με την εξωτερική πολιτική που εμάς μας ενδιαφέρει. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά τη χώρα μας και με τη νέα κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, θα επιχειρηθεί η ενδυνάμωση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, στο οποίο συμμετέχει και η χώρα μας. Και στα πλαίσια αυτής της ενδυνάμωσης θα επιδιώκεται ήδη μία προσέγγιση της Ελλάδας με την Τουρκία στη βάση των συμφερόντων των οικονομικών ομίλων, των ενεργειακών συγκεκριμένα, που θα εκμεταλλευτούν, θα αξιοποιήσουν τους ορυκτούς πόρους της περιοχής, του Αιγαίου και ευρύτερα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Κάτι που εμείς λέμε ότι εγκυμονεί κινδύνους για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας σε σχέση με τις επιδιώξεις της τουρκικής αστικής τάξης, την οποία εκφράζει σήμερα ο Ερντογάν, ο πρόεδρος Ερντογάν. Εγκυμονεί κινδύνους και ήδη έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια για το Κυπριακό. Δεν ήταν τυχαία η επίσκεψη του πρόεδρου της Κύπρου στις Ηνωμένες Πολιτείες και που έγινε δεκτός από τον Αμερικανό πρόεδρο. Η Κύπρος, όπως βλέπουμε, δυστυχώς εμπλέκεται όλο και περισσότερο στο κουβάρι αυτό των αντιθέσεων που εξελίσσεται στην περιοχή. Εκτός μια περιοχή που ιστορικά, αν θέλετε, όλους τους αιώνες εδώ διαδραματίστηκαν τα σημαντικότερα γεγονότα της ιστορίας. Εκτός από την κεντρική πολιτική, ναι. Δεν σας ανησυχεί το γεγονός ότι, από ό,τι ακούγεται και λέγεται και γνωρίζουμε, ότι ο κύριος Τραμπ έχει περισσότερες, να το πω, συμπρίες και με τον κύριο Ερντογάν και με τον κύριο Ράμα? Νομίζω ότι η εξωτερική πολιτική είναι κάτι υπέρτερο των προσωπικών συμπαθειών ή επιλογών ενός Αμερικανού Προέδρου. Μιλάμε για ένα ολόκληρο σύστημα, για μια χώρα τεράστια, για μια υπερδύναμη. Και οικονομικών δοσοληψιών. Για έναν οικονομικό κολοσσό. Δεν νομίζω ότι η εξωτερική πολιτική μιας χώρας σαν τις Ηνωμένες Πολιτείες και οποιασδήποτε άλλης χώρας υπακούει στις συμπάθειες ή τις αντιπάθειες του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Άλλωστε, αυτά είναι άτομα τα οποία έρχονται και παρέρχονται. Νομίζω ότι υπάρχει η προηγούμενη θητεία του Προέδρου Τραμπ, κατά την οποία δεν είδαμε, ουσιαστικά δεν υπήρξε διαφορά στην προσέγγιση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων ή των ελληνοτουρκικών, του ελληνοτουρκικού ζητήματος, όπως έχει προκύψει από τις αξιώσεις της Τουρκίας. Θα έλεγα μάλιστα ότι στην εποχή του, επί εποχής του κυρίου Τραμπ, θα έλεγα, ήταν τότε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ότι έγιναν μεγάλα βήματα για την εμβάθυνση των σχέσεων της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαμε την συνυπογραφή της σύμβασης, της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Είχαμε τη βάση, στην ουσία, τη δημιουργία και τη λειτουργία της βάσης των Αμερικανών Ατοικών, όχι μόνο των Αμερικανών, και του ΝΑΤΟ στην Αλεξανδρούπολη,
στο Βόλο, στη Λάρισα, στη Σούδα. Αυτές οι σχέσεις ενδυναμώθηκαν επί εποχής Τραμπ με την Ελλάδα και νομίζω ότι δεν άλλαξε στο παραμικρό το ζήτημα της προσέγγισης των Αμερικανών στα ελληνοτουρκικά ζητήματα. Δηλαδή, όπως και προηγούμενα επί δημοκρατικών, έτσι και επί ρεπουμπλικάνων, το ΝΑΤΟ δεν αναγνώριζε και δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο. Θεωρεί ότι είναι ένας ενιαίος επιχειρησιακός χώρος η θάλασσα του Αιγαίου. Βεβαίως αυτό όλοι καταλαβαίνουμε ποιον ευνοεί. Ευνοεί αυτόν που αμφισβητεί. Δεν ευνοεί αυτόν ο οποίος υπερασπίζεται, όπως η χώρα μας, τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Με αυτήν την έννοια λέω ότι τα βασικά χαρακτηριστικά της αμερικάνικης εξωτερικής πολιτικής δεν αλλάζουν και δεν πρόκειται να αλλάξουν. Μάλιστα. Να περάσουμε στα δικά μας και να σας ρωτήσω για την τροπολογία που καταθέσατε χθες για την μονιμοποίηση των εποχικών πυροσβεστών. Πότε θα συζητηθεί και αν περιμένετε ότι τελικά θα ψηφιστεί. Το ευχόμαστε καταρχάς. Ήθελα όμως να συμπληρώσω λιγάκι για τις αμερικάνικες εκλογές. Να πω ότι γίνονται στο φόντο μεγάλων αντιθέσεων στο ανώτατο επίπεδο, γιατί είναι γνωστή η κόντρα και ο διαγωνισμός ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα για την πρωτοκαθεδρία στο καπιταλιστικό σύστημα. Η Κίνα, άσχετα από το πώς ονομάζει ο καθένας τον εαυτό του, στην Κίνα οι καπιταλιστικές σχέσεις έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Είναι μια καπιταλιστική χώρα και διεκδικεί την πρωτοκαθεδρία και αυτό νομίζω είναι βασικό χαρακτηριστικό και βασικός παράγοντας για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν και οι ρεπουμπλικάνοι και οι δημοκρατικοί τις εκλογές. Τώρα σε σχέση τις αμερικάνικες, τώρα σε σχέση με την τροπολογία, πραγματικά ευχόμαστε και θέλουμε να τοποθετηθούν όλα τα κόμματα, γιατί περίσσεψαν, κύριε Πέγκο, οι δηλώσεις συμπάθειας απέναντι στους πυροσβέστες, τους ήρωες των καλοκαιριών, των τελευταίων καλοκαιριών που σβήνουν τις φωτιές. Αυτοί όμως οι άνθρωποι απολύονται, απολύθηκαν πριν από έληξαν οι συμβάσεις τους και είναι άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται. Απόδειξη το ότι κάθε χρόνο προσλαμβάνονται ως εποχικοί πυροσβέστες. Όμως εμείς λέμε ότι θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να μονιμοποιηθούν στα πλαίσια της θέσης που έχουμε εμείς για τη μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους. Έχουν τεράστια εμπειρία. Αυτήν την εμπειρία δεν μπορείς να την πετάξεις. Πρέπει να μονιμοποιηθούν. Είναι πάρα πολύ απλή η διαδικασία της μονιμοποίησης. Γι' αυτό και έχουμε καταθέσει την πρόταση νόμου αυτή. Μακάρι να γίνει δεκτή από την κυβέρνηση, να ψηφιστεί από όλα τα κόμματα και να μονιμοποιηθούν οι άνθρωποι. Θα χρειαστούν βεβαίως και άλλοι. Γιατί τα κενά στην πυροσβεστική είναι πολύ μεγάλα και είναι ένα δείγμα και αυτό για το πώς αντιμετωπίζεται η πολιτική προστασία, είναι ουσιαστικά ο φτωχός συγγενής σε χώρες σαν την Ελλάδα, στις καπιταλιστικές χώρες. Το είδαμε και στην Ισπανία. Γιατί δεν ζητάγατε από τα άλλα κόμματα να την προσυπογράψουν την πρόταση αυτή νόμου, την τροπολογία, για να έχει πλατιά στήριξη. Κοιτάξτε, εκ προημίου. Δεν ξέρω τι θα κάνουν τα κόμματα να συζητηθεί. Εντάξει, ως κόμμα δεν. Και νομίζω και τα υπόλοιπα κόμματα. Το κάθε κόμμα έχει λειτουργεί αυτοτελώς στην Βουλή. Δεν νομίζουμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα ιδιαίτερο να βγει ένα κόμμα και να πει ότι συμφωνούμε με την τροπολογία και θα την στηρίξουμε. Μακάρι να γίνει, αν και δεν έχω και πολύ μεγάλες ελπίδες. Μακάρι να γίνει και να. Αυτό θα είναι σε όφελος όχι μόνο των πυροσβεστών αυτών των ανθρώπων που είδαμε πως τους μεταχειρίστηκε, με τι απαράδεκτο τρόπο τους μεταχειρίστηκε η κυβέρνηση, με επίθεση, με καταστολή, με χημικά, με ΜΑΤ, απαράδεκτα πράγματα για ανθρώπους που έχουν προσφέρει και προσφέρουν και συνεχίζουν να προσφέρουν τόσα πολλά στην ελληνική κοινωνία. Τώρα, ένα μεγάλο θέμα που ροκανίζει από ό,τι φαίνεται στις δημοσκοπήσεις τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος και ροκανίζει και το εισόδημά μας, είναι το θέμα της ακρίβειας. Γίνεται μια προσπάθεια να αντιθασευτεί το ζήτημα αυτό. Έχουμε και μια πρωτοβουλία από τα σούπερ μάρκετ για μείωση προϊόντων. Πώς το βλέπετε εσείς? Να ξεκινήσω από το τελευταίο, κύριε Πέμπτο. Νομίζω ότι αυτά που ανακοίνωσαν τα σούπερ μάρκετ είναι αυτά που είναι οι προσφορές που κάθε λίγο και λιγάκι κάνουν. Είναι ουσιαστικά οι προσφορές τις οποίες διαφημίζουν. Δείτε λίγο, για μας η ακρίβεια, δηλαδή το πόσο ακριβό μια λαϊκή οικογένεια, πόσο ακριβά αγοράζει τα προϊόντα που χρειάζεται, τα βασικά, τα είδη πρώτης ανάγκης όπως λέμε,
Η ακρίβεια είναι η άλλη όψη των μεγάλων κερδών που έχουν αυτοί οι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι εμπορικοί. Εν προκειμένου, τα μεγάλα, οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ, καταρχάς. Και βεβαίως και οι προμηθευτές τους, κατά δεύτερο λόγο. Και έχουμε το φαινόμενο, λόγω της ακρίβειας, παρά το ότι μειώνεται η αγοραστική δυνατότητα της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, τα κέρδη αυτών των εταιριών να αυξάνονται. Είναι η ακρίβεια η απάντηση σε αυτήν την αντίφαση που εμφανίζεται. Η ακρίβεια είναι συνοδευτικό, θα έλεγα, της λειτουργίας αυτού του συστήματος, της οικονομικής λειτουργίας της αγοράς, της καπιταλιστικής αγοράς. Βεβαίως έχουμε γεγονότα τα οποία φουντώνουν την ακρίβεια ή τη θα σέβουν, ανάλογα με το πώς εξελίσσονται. Εδώ έχουμε τις υψηλές τιμές της ενέργειας. Όμως, ακόμα και αυτές οι υψηλές τιμές της ενέργειας διαμορφώνονται σε τέτοιο ύψος εξαιτίας της λειτουργίας πολύ συγκεκριμένων μηχανισμών της αγοράς, όπως είναι το χρηματιστήριο της ενέργειας. Και με τη σειρά του αυτό τροφοδοτεί, το θέσπισε ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, με τη σειρά του αυτό τροφοδοτεί την ακρίβεια και στα υπόλοιπα προϊόντα. Έχουμε καταθέσει, κύριε Πέγκου, και το γνωρίζετε ασφαλώς, έχουμε καταθέσει σχετικές τροπολογίες και πολλές φορές μάλιστα εδώ στη Βουλή για την ανακούφιση των λαϊκών νοικοκυριών από αυτό το βραχνά της ακρίβειας. Λέγοντας, για παράδειγμα, ότι θα πρέπει να καταργηθεί ο φόρος προστιθέμενης αξίας, ο γνωστός ΦΠΑ, στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, στο γάλα, στο ψωμί, αυτά που χρειάζεται δηλαδή, τα βασικά πράγματα που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να ζήσει. Αυτή η πρόταση δεν απορρίπτεται μονάχα από την κυβέρνηση, απορρίπτεται και από τα υπόλοιπα κόμματα. Τα υπόλοιπα κόμματα δεν τολμούν να συμφωνήσουν με την πρόταση αυτή. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια είναι, για παράδειγμα, η αύξηση των μισθών. Η αύξηση των μισθών όμως, παρά το ότι έχουμε αυξήσει μισθών από την σημερινή κυβέρνηση, είναι υποδέστερη των αυξήσεων του πληθωρισμού. Ακόμα και στους συνταξιούχους, που θα τους δώσει ένα 2-2,5%, δεν ξέρουμε ακριβώς πού θα καθίσει η μπύλια, ο πληθωρισμός, ο επίσημος πληθωρισμός, ήταν 3%. Όταν όμως ο πληθωρισμός αυξάνεται με 3 και εσύ του δίνεις 2, έχεις απώλεια, παρά την αύξηση. Έχεις μείωση εισοδήματος, μείωση της αγοραστικής δυνατότητας. Και βεβαίως θα πρέπει να ελεγχθούν μια σειρά από φαινόμενα της αγοράς, να αναπτυχθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, οι οποίοι ουσιαστικά είναι υπολειτουργούν, και υπολειτουργούν επειδή είναι υποστελεχωμένοι, όχι επειδή οι υπαλλήλοι τους δεν είναι καλοί, δεν είναι ικανοί. Όλο αυτό λοιπόν το πλέγμα, λέμε, των μειώσεων των έμεσων φόρων, που είναι άδικοι φόροι, είναι αντιλαϊκοί φόροι, είναι επί δικαίων και αδίκων, η αύξηση του εισοδήματος νομίζουμε ότι είναι η κατάργηση του χρηματιστηρίου της ενέργειας, νομίζουμε ότι είναι κάποια πρώτα βασικά μέτρα για να ανακουφιστεί ο κόσμος από το μεγάλο βραχνά της ακρίβειας. Από εκεί και πέρα, για να αντιμετωπιστεί ριζικά, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να αλλάξει ένα ολόκληρο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα, το οποίο έχει την ιδιότητα να εμπορευματοποιεί τα πάντα. Εσείς, κύριε Δελή, εκτός του ότι παλεύετε στη Βουλή, σας βλέπουμε συχνά πυκνά, σαν κόμμα κιόλας εννοώ, και στο πεζοδρόμιο. Ναι. Πιστεύετε ότι σήμερα χρειάζεται περισσότερο παρά ποτέ η παρουσία αυτού του ΚΚΕ στο χώρο δουλειά, στα πεζοδρόμια, και μάλιστα, είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα, μάλιστα, και στα εργασιακά δικαιώματα και στο εισοδήματα. Και μάλιστα θεωρούμε βασικό πολιτικό παράγοντα τη δράση και τις διαδικασίες του εργατικού του λαϊκού κινήματος. Όπως αυτό που έγινε χθες με το μεγάλο συλλαλητήριο των φοιτητών και των μαθητών που έθεσαν τα ζητήματα της παιδείας. Η λειτουργία του ΚΚΕ μέσα στη Βουλή ακριβώς αυτό το στόχο εξυπηρετεί. Να υπηρετήσει την δράση και τη λειτουργία του εργατικού λαϊκού κινήματος μέσα στη Βουλή, παρακολουθώντας, ψηφίζοντας, καταψηφίζοντας, αποκαλύπτοντας,
φέρνοντας ζητήματα που αναδεικνύει πάλι του λαού, με τις ερωτήσεις μας, με τις επίκαιρες, με τις ομιλίες των στελεχών, με τις ομιλίες του Γενικού Γραμματέα, των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων. Έτσι αντιλαμβανόμαστε εμείς την δράση μας και την λειτουργία μας μέσα στην Ελληνική Βουλή. Και νομίζουμε ότι υπάρχει ένας κόσμος, όλο και περισσότερο, σιγά σιγά που το εκτιμά, προκειμένου να βοηθήσουμε αυτούς που παλεύουν έξω από τη Βουλή. Δεν υποτιμάμε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Τη δράση μας όμως στη Βουλή την υποτάσσουμε στη δράση του εργατικού, του λαϊκού κινήματος και όχι το αντίθετο. Το αντίθετο ακριβώς κάνουν τα υπόλοιπα κόμματα. Όση σχέση έχουν τέλος πάντων με το εργατικό λαϊκό κίνημα. Για να κλείσουμε, γιατί σε λίγη ώρα θα κάθετε στην θέση σας ο κύριος Γιώργος Γαβρίλος από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Να κλείσουμε με τα δρόμενα στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα να μου κάνετε ένα σχόλιο εν ώψη του συνεδρίου. Κοιτάξτε, μέχρι τώρα χρησιμοποιείται μία λέξη για τα φαινόμενα που εξελίσσονται στο ΣΥΡΙΖΑ, το ότι πρόκειται για έναν εκφυλισμό. Εγώ θα έλεγα ότι έχουμε ξεφύγει από τον εκφυλισμό και έχουμε φτάσει στον ευτελισμό πια της πολιτικής. Μάλλον είναι η φυσιολογική εξέλιξη ενός πολιτικού, ενός κομματικού σχηματισμού, ο οποίος ξεκίνησε κάποτε, όπως θυμόσαστε, με μεγάλα λόγια, με πολύ μεγάλες υποσχέσεις, για να καταλήξει τελικά να γίνει ένας απλός διαχειριστής της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, την οποία υπηρέτησε βεβαίως με ιδιαίτερη ζέση και ικανότητα, αυτό να του το αναγνωρίσουμε, στήριξε δηλαδή το σύστημα ως εκεί που δεν έπαιρνε, απόδειξη το ότι επί ΣΥΡΙΖΑ είχαμε την εμβάθυνση των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ και επί Τραμπ μάλιστα, όχι με τους δημοκρατικούς. Το είπατε και για πριν. Αυτά τα κόμματα λοιπόν κάνατε τα οποία... εξαριστερών την επίθεση. Ναι, αυτά τα κόμματα λοιπόν στα οποία ξέρετε περνάει κανείς απ' έξω και με ένα διεύρο με το οποίο δεν αγοράζεις ούτε καν καφέ σήμερα. Πας και ψηφίζεις και εκλέγεις έναν αρχηγό. Κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα εκεί καταλήγουν. Και με αυτήν την έννοια γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Πρόκειται βεβαίως για ένα συνολικότερο πρόβλημα που αφορά στην σοσιαλδημοκρατία και την ελληνική και την ευρωπαϊκή, γιατί και η ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία κουτσένει, αλλά είναι τα επίχειρα μιας πολιτικής, έτσι είναι, αυτά παθαίνουν όσοι καταλήγουν τελικά να είναι απλοί διαχειριστές της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Μάλιστα. Κύριε Δελίνα, σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας, την επισκόπηση. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ.